Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Για πολλωστή φορά βεβαίως, αλλά δεν έχει σημασία. Η κάθε φορά έχει τη δική της χάρη, τη δική της, το δικό της ενδιαφέρον, ούτως ώστε να μπορέσετε να ενημερωθείτε πληρέστερα ως προς τα υποψήφια, ως προς τους υποψηφίους βουλευτές διαφόρων αποχρώσεων και κομμάτων, ούτως ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα και να αποφασίσετε όσο μπορείτε πιο αντικειμενικά και σωστά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω την ιδιαίτερη χαρά, και θα σας το πω γιατί λέω χαρά και τιμή, για να έχω κοντά μου τον κύριο Κυριάκο Μαντούβαλο. Είναι ένας νέος φέρελπης, ένας νέος συνάδελφος δημοσιογράφος, οπωσδήποτε είναι και πιο περισσότερο σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης, και ο οποίος είναι και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Λακωνία. Ο Κυριάκος είναι νεαρός βέβαια, τον περνάω γύρω στα 4-5 χρόνια. Γιατί γελάς, Κυριάκο? Μα είναι τόσο ακριβώς γι' αυτό. Εγώ λέω το νούμερο, ότι σήμερα στην Ελλάδα ό,τι πεις είσαι. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να λέμε και κανένα αστείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ευχάριστη η εκπομπή μας. Ο Κυριάκος λοιπόν είναι Μανιάτης, είναι ένας δραστήριος νέος και έχει προσφέρει πολλά στον κλάδο της δημοσιογραφίας από τα μετερίζια που έχει και υπηρετεί. Έτσι λοιπόν τον παρακάλεσα να είναι εδώ κοντά μας, έστω λίγα λόγια, για να σε γνωρίσουν από πρώτο χέρι. Κυριάκο, κύριε Μαντούβαλε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως. Στον μοναδικό τηλεοπτικό σταθμό της Λακωνίας. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα καθημάς. Βεβαίως. Ότι στον τόπο μας λοιπόν ο μοναδικός τηλεοπτικός σταθμός με φιλοξενεί. Λένε ότι μας βλέπουν ευχαρίστως και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Το επιβεβαιώνω και εγώ, ναι. ότι σας παρακολουθούν ευχαρίστως και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Όπως και οι Λάκωνες και οι Πελοποννήσοι, που δεν είναι στην Πελοπόννησο και είναι σε άλλα σημεία της Ελλάδος, επίσης μέσα από την Τίτζια βρίσκουν τρόπο και παρακολουθούν. Μπράβο, ναι. Το κανάλι. Αυτό δηλαδή, ξέρεις τι είναι να σε παρακολουθούν και στην Αθήνα. Ξέρω, οι Λάκωνες. Λάκωνες και οι Πελοποννήσοι παρακολουθούν, ναι, το Ελλάδα TV. Το Ελλάδα TV. Πες μας δύο λόγια. Θα σας πω λοιπόν. Πώς το αποφάσισες έτσι? Θα σας πω λοιπόν ότι στα 32 μου χρόνια αποφάσισα να προσφέρω στον τόπο μου, στη Λακωνία, στη Μάνης από την οποία κατάγομαι, ό,τι έχω. Την ψυχή μου, την καρδιά μου, το μυαλό μου, τις δυνάμεις μου, ό,τι έχω για τον τόπο που έχω αφήσει στη μισή μου ζωή. Και να εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Ναι. Ο πατέρας μου Δημήτρης Μαντούβαλος ήταν ο ταμείας που δολοφονήθηκε την 1η Ιουνίου 1995 στο κρατικό της Νίκαιας, στην πρώτη σύμπραξη ποινικών με τρομοκράτες. Ήτανε τότε ο τρομοκράτης αναρχικός Χριστόφορος Μαρίνος με τους ποινικούς Αδαμαντίδη, Μπαλτάτσι, Ριμιάγκο και άλλους. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έχει εγγραφεί στο DNA μου να περιφρουρώ τα δικαιώματα των συμπολιτών μου. Ήταν ο ταμείας του κρατικού, δεν έδωσε τα χρήματα που ήταν η μισθοδοσία των συναδέλφων του και τον δολοφόνησε. Η μητέρα μου, Μαρία Μαντούβαλου Κατσιβαρδάκου, ήταν μια πολύ δραστήρια γυναίκα στο χώρο της υγείας, συνεργάτης του Γιώργου Γεννηματά, συνεργάτης και κουμπάρα του Κώστα Τουντέρου του συγχωρεμένου, πολύ καλή φίλη και συνεργάτης του Λεωνίδα του Γρηγοράκου, όταν τότε στο χώρο της υγείας πάλευαν όλοι για το εθνικό σύστημα υγείας που δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε επί ΠΑΣΟΚ, για να μπορεί να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά ήταν σίγουρα ένα μικρόβιο που κόλλησα μέσα στο σπίτι μου. Βέβαια. Ήταν εγγεγραμμένο στο DNA μου. Πέρα και πάνω απ' όλα όμως θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου για τον τόπο μου, τώρα που η κατάσταση είναι δύσκολη, να είμαι εδώ και να συμπράττω με αυτούς που δρούν. Γιατί ξέρετε, το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στον τόπο μας είναι να αδρανήσουμε στα κακά που μας έχουν συμβεί. Για να σε προλάβω, μην πεις όμως ονόματα υποψηφίων, γιατί είναι επικίνδυνο να χάσουν έδρα αν βγούνε.
Πώς το θέτετε? Εάν βγει κάποιος που έχει πει, που έχει ηλεχθεί το όνομά του και η υποψηφιότητά του παραπάνω από δύο φορές, χάνει την έδρα. Όχι, όχι, δεν σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο. Έτσι, μπράβο. Σε προλαβαίνω λοιπόν. Εγώ σκοπεύω να πω. Επειδή εσύ από εντιμότητα υπερβολική και από ενθουσιασμό για να παλέψεις στα κοινά του τόπου μας, τίποτα. Απλώς αναφέρθηκα σε μια απαγορευτική διάταξη του ΕΣΡΟΥ. Με εντιμότητα και ενθουσιασμό θέτω τον εαυτό μου, λοιπόν. Δεν εκθέτω κανέναν άλλον. Ναι, ναι, ναι. Ασχολούμαι με τα κοινά στη Λακωνία, αφενός γιατί σας είπα ότι θεωρώ ότι ήταν χρέος μου να το κάνω. Και καλά κάνεις. Και το δεύτερο, γιατί θεωρώ ότι η Λακωνία είναι ένας τόπος που μπορεί να απογειωθεί. Η Λακωνία είναι ένας τόπος που το γνωρίζετε ότι σε όλο τον πλανήτη Γη υπάρχει η λέξη L300. L300 λοιπόν συμβολίζει τη δύναμη και τη μαχητικότητα και είναι ο Λεωνίδας και οι 300. Με λατινικό L και 300. Σε όλο τον πλανήτη γνωρίζουν τη φράση μολόν λαβέ και τη χρησιμοποιούν με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά όμως αυτός ο τόπος που έχει γεννήσει τόσα κι άλλα τόσα δεν έχει το μουσείο του στη Σπάρτη. Έτσι. Για να μπορούμε να εκθέτουμε αυτά που μας τιμούν. Έχουμε το καλύτερο λάδι της Μεσογείου. Παράγεται εδώ στις βιολογικές καλλιέργειες το καλύτερο λάδι της Μεσογείου. Να το τοποθετήσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό λοιπόν το λάδι δεν οφείλουμε να το προμοτάρουμε λίγο καλύτερα? Και εγώ όταν επί μία εβδομάδα, επί 10 ημέρες στο καράβι αυτό το ferry boat που έφευγε για την Ιταλία και κεγότουσαν 20 νταλίκες γεμάτες με λάδι, μεταξύ των οποίων και το μανιάτικο, για να το πάνε στην Ιταλία, να το συσκευάσουν, να το αναμίξουν με τα δικά τους και να το στείλουν, και να το στείλουν στην Ευρώπη και να λένε να το ιταλικό λάδι. Ακριβώς. Τι ωραίο που είναι, ενώ είναι το ελληνικό λάδι. Ελληνικό και το λακωνικό. Το λακωνικό ιδιαίτερος. Έχουμε από τα καλύτερα εσπεριδοειδή που υπάρχουν. Έτσι. Φτιάχνουμε εκλεκτούς χυμούς, εκπληκτικά προϊόντα. Ξέρετε τι είναι σε αυτόν τον τόπο να μπορεί να έρθει ο τουρίστας και να βλέπει την τραχιά πολιτιστική κληρονομιά μας στη Μέσα Μάνη, τα πυργόσπιτα, τα σοκάκια στην Αερόπολη, το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στο Μέζα που πολλοί λένε ότι είναι ωραιότερο και από τη Σαντορίνη. Και τα πιο νόστιμα λούπινα. Τα πιο νόστιμα λούπινα. Και φραγκόσικα. Τραβιχτές, φραγκόσικα, βολβούς. Βέβαια. Σφέλα, παραδοσιακά προϊόντα που έχουν κάνει τη Λακωνία ένα brand name αξεπέραστο στην Ευρώπη. Αν καταφέρουμε όλοι μαζί να δούμε αυτά, αυτός ο τόπος δεν γίνεται να μην απογειωθεί. Κυριάκο, καλείσαι τώρα εσύ να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου και να παλέψεις πρωτοπόρος και αγωνιστής για να διορθώσεις όσα λοιπόν αφήσαμε εμείς ανεκμετάλλευτα. Ο λόγος λοιπόν που είμαι εδώ είναι ο εξής. Επειδή κάτι έχω να πω και κάτι έχω να δώσω σε αυτόν τον τόπο, ο λόγος που βρίσκομαι απέναντί σας είναι γιατί διεκδικώ την ψήφο των Λακώνων συμπολιτών. Δεν έχει σημασία τι παρατηρώ, δεν έχει σημασία τι συμπεραίνω ή τι έχω καταγράψει. Έρχομαι εδώ και με όλη τη δύναμη της ψυχής και της φωνής μου ζητάω από τους Λάκωνες να με στηρίξουν, γιατί μπορώ να προσφέρω. Βεβαίως. Εδώ υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις και παγιωμένα πρόσωπα που έχουν προσφέρει στον τόπο πολύ. Και όποιος κάνει το λάθος να μην καταγράψει το τι έχουν προσφέρει οι προηγούμενοι, νομοτελειακά θα αποτύχει. Αυτό είναι απόλυτο σωστό. Με απόλυτο μπούσουλα σωστό. Όσα μας έχουν προσφέρει όσοι άνθρωποι έχουν εκλεγεί μέχρι σήμερα, πρέπει εμείς η νεότερη γενιά, και ξέρετε, δεν θα το πάω στενά κομματικά. Θα πω ότι είμαι εγώ, είναι ο Λέανδρος από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η Δουμάνη από το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε άνθρωποι όλοι που θέλουμε το καλό αυτού του τόπου. Γι' αυτό συμμετέχω. Εγώ από το δικό μου μετερίζει, για τη δική μου παράταξη δηλώνω παρόν. Και θέλω με όση αξιοπρέπεια και με όση υπερηφάνεια μου επιβάλλει και το όνομά μου και η πορεία της ζωής μου και η οικογένεια στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα,
διεκδικώ την ψήφο των συνανθρώπων μου, των συμπατριωτών μου, των συμπολιτών μου. Παρόλα αυτά, εγώ υποψιάζομαι ότι ό,τι και να συμβεί, όπως και να έρθει το πράγμα, θα σε τιμήσουν βέβαια οι πατριώτες σου, αλλά και εσύ δεν θα σταματήσεις ποτέ να στηρίζεις την πατρίδα σου. Αυτή εδώ είναι μια σχέση που ορίζεται στις 25 του μήνα, αλλά ξεκινάει στις 26 έτσι κι αλλιώς. Αυτό. Ζητάω απλά ο ορισμός αυτής της σχέσης να είναι ισχυρός, για να μπορέσουμε να πορευτούμε μαζί στα επόμενα βήματα. Ζητάω από τους συμπολίτες μου να μου δώσουν την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια ως πολιτικός. Ως πολίτης την έχω από το σπίτι μου. Από την καταγωγή σου. Ως πολιτικός τη διεκδικώ από τους συμπολίτες μου. Σωστά. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να κάνω μία μικρή πολιτική παρατήρηση. Παρακαλώ. Δεν περνάει από το μυαλό μου, δεν περνάει από την ψυχή μου, ότι υπάρχει ένα άλλο κίνημα που λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει το Πασό. Θα μου επιτρέψετε κι εσείς και αυτοί που μας παρακολουθούν να διεκδικώ και να ελπίζω ότι κάτω από τον ήλιο που έδρασαν για την κοινωνία η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Ανδρέας Παπανδρέου που ίδρυσε και κρατούσε αυτό το φορέα ευημερίας, δημοκρατίας, προοδευτικότητας, ο Κώστας Οντέρος, ο Αντώνης Καράς, ο Αναστάσιος Πεπονής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνέθεσαν τις δυνάμεις τους κάτω από τον ήλιο του Πασόκ. Διεκδικώ, επιδιώκω όλες οι σύγχρονες δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας να γυρίσουν σπίτι. Να είμαστε όλοι μαζί για να καταφέρουμε να βγάλουμε την παράταξη και τη χώρα από τα διέξοδο. Ξέρω ότι ακούγεται ουτοπικό, στα 32 μου χρόνια διεκδικώ να ελπίζω, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό. Απόλυτα σωστό, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, γιατί ήτανε απόλυτα και συγκινητικό και ορθολογικό αυτό που είπες, Κυριάκο, κύριε Μαντούβαλε, και θέλω να σου ευχηθώ ολόψυχα υγεία και δύναμη για να τα καταφέρεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους τους συμπολίτες μας. Ψύχρεμη ψήφο, να μην διαψευστεί ελπίδα. Αυτό. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ο κύριος Μαντούβαλος ήταν, μ' άρεσε. Δυναμικός, σωστός, νέος. Φέρε ελπίς για το μέλλον αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.